τη βία και για καλλιέργεια διχαστικού κλίματος. Η τρομοκρατική ενέργεια με την απόπειρα δολοφονίας του Λουκά Παπαδήμου έχει θέσει στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για τις ελλείψεις στον τομέα της ασφάλειας αλλά και τον διχαστικό λόγο στελεχών της κατά το παρελθόν και όχι μόνο που ενίσχυσαν τη ρητορική του μίσους. Ας σταματήσει λοιπόν επιτέλους η υποκρισία. Αν μια κυβέρνηση πραγματικά θέλει, μπορεί να τελειώνει σύντομα με αυτό το νοσηρό φαινόμενο. Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι αυτή η κυβέρνηση έχει την βούληση και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τη νέα γενιά της εγχώριας τρομοκρατίας. Πολίτες και πολιτικοί πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και ενωμένοι στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας. Ήτανε χτύπημα στη δημοκρατία και στην ίδια την κοινωνία. Ο Λουκάς Παπαδήμος ανέλαβε την Πρωθυπουργία τον Νοέμβριο του 2011 σε μια κρίσιμη για τη χώρα στιγμή και έχοντας λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από 255 βουλευτές. Αυτό όμως δεν εμπόδισε ακόμα και ανώτερα στελέχη κομμάτων να μιλούν για χούντα και προδότες. Γιατί το κλίμα του μίσους και του φανατισμού, το οποίο επικράτησε στη χώρα τα τελευταία χρόνια, είναι αυτό το οποίο δίνει, δεν θα το έλεγα νομιμοποίηση, αλλά δημιουργεί το έδαφος. Προκειμένου να γίνονται τέτοια συνεργασίες, μην ξεχνάμε τα συνθήματα περί χούντας. Τις κρεμάλες στο Σύνταγμα, το οποίο έβγαιναν. Η συγκυβέρνηση το 2012 προχώρησε στη διαγραφή χρέους μέσω του PSI και κράτησε τη χώρα στην Ευρώπη, παρότι η Ελλάδα είχε βρεθεί με το ένα πόδι εκτός ευρώ. Την ίδια ώρα και με τη στήριξη των τότε αντιμνημονιακών κομμάτων, στο Σύνταγμα στείνονταν κρεμάλες και στα social media ο Λουκάς Παπαδήμος είχε στοχοποιηθεί από μερίδα του τύπου, αλλά ακόμα και από βουλευτές και αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο δημόσιος διάλογος πολλές στη χώρα μας γίνεται βούρκος, γίνεται λάσπη. Οι αντιπαραθέσεις πολλές φορές στη Βουλή, τα υπερβολικά σχήματα που δημιουργούν οι πολιτικοί, δημιουργούν ένα υπόβαθρο στην κοινωνία να καλλιεργηθεί το μίσος. Ένας άνθρωπος που κράτησε την Ελλάδα όρθια σε μια δύσκολη περίοδο ήταν μια άνανδρη επίθεση και άδικη επίθεση και δεν θα κάμψει το ηθικό μας καθόλου. Η Νέα Δημοκρατία θυμίζει ότι από τους πρώτους νόμους της κυβέρνησης ήταν η κατάργηση των φυλακών υψής ασφαλείας και η αποφυλάκηση ποινικών κρατουμένων και τρομοκρατών. Και μπορεί να κάνει η ελληνική αστυνομία τη δουλειά της αν αφαιθεί. Δεν αφήνεται. Υπάρχει πολιτική επιβολή και βούληση κυβέρνησης να μην παρεμβαίνει η ελληνική αστυνομία ούτε στα εξάρχεια, ούτε στους κοκκουλοφόρους, ούτε στους παχαλάκηδες, ούτε στους αναρχικούς. Και υπό διερεύνηση και με πολλά ερωτηματικά είναι οι σχέσεις κάποιων προϊστάμενων πολιτικών και μη από την Υπουργή Δικαιοσύνης με εγκλήστους στις φυλακές του Κορυδαλλού. Οι μπαγιάτικες αθλειότητες περί δήθεν σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τρομοκράτες δεν χρήζουν σοβαρής απάντησης. Ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα όπως αυτό της τρομοκρατίας δεν ενδείκνυται για μικροπολιτικά παιχνίδια για πολιτική σπέκουλα. Στο παρελθόν το τρομοκρατικό φαινόμενο δεν είχε κοινή αντιμετώπιση από όλα τα κόμματα του πολιτικού τόξου. Χαρακτηριστικός για το κλίμα που επικρατεί είναι ο διάλογος που είχαν Φόφη Γεννηματά και Κώστα Σιμίτη στον Ευαγγελισμό όπου ενημερώθηκαν για την κατάσταση του πρώην Πρωθυπουργού. Όταν στοχοποιούν τόσο καιρό ανθρώπους και στην Αθήνα υπάρχει τέτοια ασυδοσία, φτάνουμε να έχουμε και τέτοια χτυπήματα που παραπέμπουν σε τρομοκρατία. Έτσι είναι. Εμείς μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις στα γραφεία στη Χαριλάου και στις επισημάνσεις στην κυβέρνηση, έχουμε πάρει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της βίας και της εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Αυτοί που κάνουν καλά τη δουλειά τους, αυτοί που φροντίζουν για τη χώρα, γίνονται στόχος. Μάλιστα από την αντιπολίτευση στέκονται και στις δηλώσεις του Μάκη Μπαλαούρα τον Ιανουάριο του 2016 ότι οργανώσεις όπως η 17 Νοέμβρη είχαν ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου, το οποίο όμως ήταν λαθεμένο. Η αριστερά, η δική μας αριστερά έχει τελειώσει με το θέμα της βίας εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Έχει χτυπήσει την τρομοκρατία όσο κανένας άλλος. Τσίπρας, Παπάς, Καμένος και λοιποί καπετανέοι καταδικάζουν την τρομοκρατική επίθεση στο Λουκά Παπαδήμο. Μάλιστα. Αυτή η ηθική αυτουργή. Την ίδια ώρα η Αυγή στο πρωτοσέλιδό της, ακριβώς κάτω από την είδηση για το χτύπημα στο Λουκά Παπαδήμο, δημοσιεύει το tweet του Γρηγόρη Ψαριανού μαζί με αυτό του Σταύρου Θεοδωράκη, κατηγορώντας τους ότι δίνουν αφορμή σε χρήστες του διαδικτύου να αναζητήσουν και να θυμηθούν τα άρθρα και τις ανακοινώσεις μίσους που γράφονταν το 2012 για το Λουκά Παπαδήμο. Κι όμως ενόχλησε την Αυγή η φράση μου «Εχθροί μας είναι και αυτοί που σπέρνουν μόνο μίσο στην κοινωνία. Άμα έχεις τη μίγα,